Kill the Bravosi. Bring the girl. You ran to your father. I'll tell the queen. Who do you think sent me? Who do you truly serve? The realm, my lord. If you lose, your father dies. But your father has to confess. He has to confess and say that I'm the king. Game of Thrones. Σάββατο στις 11 και 4 το βράδυ στον Αντένα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Πάμε καλά, ρε άδωμα. Εγώ πάντως είμαι πολλά ευχαριστημένη. Κι εγώ είμαι πολλά, αλλά να τελειώνει με γλύωρα γιατί να με πιάσουν μέσα και να πάω στη φυλακιά. Γιατί κάνουμε καμιά παρανομία. Η φιλανθρωπία δεν είναι παρανομία, Πάτρα. Τα χαρτιά μου και το φιντζάνι είναι πιαμιδής, είναι παρανομία. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές κι αργίες. Κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δεν μας ρωτάει. Σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει? Σε ποιο δρόμο η ζωή μας? Σε ποιο δρόμο? Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το ταξί που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Το καημακλή, ρε μαρούλα, μάνα μου. Είσαι σίγουρος, ρε μπαμπό? Σιγουρότατος, μαρούλα μου. Είδα το πας στο PC, μαρούλα μου. Γεια σου, καπετάνιε μου. Άντε, αφήνω σε, γιατί έχω μια σπουδαία φίλιδα. Ποιος είσαι, ρε? Η κυρία Πάτρα. Ω, φίλα μου, τι. Γεια σου, μαρούλα. Γεια σου. Βασιλική διαταγή στα σκυλιά, δεμένα διαταγή από τη μαρούλα. Να σου δώκω ένα φίλι. Έλα, δώσ' το να τελειώνουμε. Και να μπούμε, και να μπούμε. Καμιά στιγμή τώρα. Θες να κάθουμε εδώ, στέκουμε εδώ μέσα να μου διαφυλάκια από όλου του γραφείου. Να σου δώκω εγώ ένα για να πάμε νησιά. Α, τι δώσουμε. Γκριτζιμέλη. Μα είναι να μου το κουτί, κυρία Πάτρα, περί ένα γέρσιο ιερού ναού. Θέλουμε σε εγώ για επίτροπο σε κλεισιά. Το κουτί σου μοιάζει πάντως, α. Κάνουμε ένα ράνο, μπαμπού μου. Συνάμε ριάλια για ένα μωρό, τον Μιχαλάκη. Για ποιο? Έχει πρόβλημα το καημένο, είναι άρρωστο και θέλει καροτσάκι και μάλιστα ηλεκτρικό. Αχα, πολλά λεφτά. Η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει. Πήρετε στο Χριστόδουλο, κύριε Πάτρα. Μόνο για να πάω στο Χριστόδουλο, πρέπει να κουβαλήσω μαζί μου και όλα τα κανάλια. Τέλος πάντων, τι μάνα δε φτωχή, έχει και μωρά. Βάρουν, ό,τι προερίστε. Ένα λεπτό, κύριε Πάτρα. Έλα εδώ πέντε λίρο. Χαλάλι του. Μπράβο, ρε καπετάνιε. Χαλάλι. Ευχαριστώ σου πολλά. Και περαστικά. Πες μου όμως, έτσι που γυρίζεις, κυρία Πάτρα, λέω, αφού έχεις με απόδειξη με τίποτε, έχει κίνδυνο να σε καταγγείλει κανένας. Να με καταγγείλεις εσύ? Όχι, εγώ ξέρω σε, κυρία Πάτρα. Δεν και κρατώ το κουτί και γυρίζω στη χώρα. Πάω σε ανθρώπους που τους ξέρω και με ξέρουν. Δηλαδή γυρίζεις στη χώρα όλη. Και με το πεντόλυρο το δικό μας, ένα γεμό στο κουτί, κυρία Πάτρα. Φασούλη, φασούλη, γεμώνει το σακούλι, κυρία Δάμο. Με τα φασούλια όμως δεν αγοράζουμε ένα μαξούτια, Πάτρα μου. Έχει δίκιο ο κύριος Αδάμος, για τέτοιου είδους εράνους χρειάζεται μαζική συμμετοχή. Ναι,
να σας τραγουδήσω μια συναυλία να πιάμε ριάλια. Τραγουδίζω που πονεί, ρε ξαναγκή. Παρέτα μας με τις συναυλίες σου, α. Γιατί η Βύση πούλησε 12.000 εισιτήρια. Εμείς θα πάμε το έναν εισιτήριο μια λίρα, θα πούλησουμε 12.000 λίρα να σκιάμε. Κύριε Βύσο, χρειαζόμαστε 12.000 λίρες. Εγώ την περισσέψη να το πιάω εγώ στην παράσταση τα έξοδα μου. Ξενάκι, άντε να δω. Κυρία Πάτρα, να μου λέει να πάρουμε έναν κουτί, δαμε. Δαμε, δαμε. Στο γραφείο. Ναι, δαμε στο γραφείο. Περνά τόσο κόσμο. Κάτι να αφήνω. Καλά, κόρη Μαρούλα, το καράτσι, το γραφείο. Μπράβο, ρε Μαρούλα. Να μου δώσει και έναν κουτί να βάλω δάμε στο καράζ, κυρία Πάτρα. Τι έναν ανάγκη να σου δώσει, γε μου, το πιάσε ένα κουτούδι δάμε που το καράζ, σου άνοιξε μια τρύπα. Αφού τα δικά μου είναι του γράσου, ρε Μαρούλα, να βάλω πιάσω να βάλω τα λεφτά μες στα γράσα. Να σου δώσω εγώ ένα κουτούδι του καφέ, σύγμα. Ναι, και πόξω να βάλεις διαφιλανθρωπικό σκοπό. Καλημέρα σας, συγγνώμη. Μήπως υπάρχει κανένα ταξί ελεύθερο? Βεβαίως, έρχομαι εγώ, μάλιστα φεύγουμε. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα σας, κυρία Αντιγόνη. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, ευχαριστώ. Να πάω. Ναι, βέβαια. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι, ποια ήθελες να είναι δηλαδή? Τι? Κανόνισες μου ραντεβού? Εγκαλεί όμως ότι ξέρει τουλάχιστον. Ένα λεπτό παρακαλώ. Διότι την άλλη φορά μάνα μου πήρες με στούντι. Άλλο που οδούς, που δρόμους, που γράμματα μου έλεγε. Όχι, 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 όχι. Θα πάμε, εγώ θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει. Πάει. Ναι, όχι, όχι, θέλω να μου τα λέει όλα. Ξέρεις την τούτη Αντίγονη? Το όλα καλά. Κάθεται στο παρακάτω τετράγωνο, στην πολυκατοικία από την πιτσαρία. Είναι δική της. Μα η πιτσαρία? Η πολυκατοικία. Εμπαντρεμένη. Έχει και τρία μωρά. Ο μεγάλος της σπουδάζει στην Αγγλία. Ο άντρας της, ο Δημητριάδης Τσαλαβούτης. Έχει τα τώρα με μια ξένη, δεν ξέρω που ποια χώρα νένει. Φαίνεται ότι κάτι επήρε μυρωδιάν η Αγγελική και προσπαθεί να μάθει λεπτομέρειες. Η γυναίκα είναι η πάντα τελευταία που τα μαθαίνει. Τώρα η καημένη τρέχει σε χαρτορίχτρες, σε καφετσούδες. Ου, να μου πεις έναν τον Δημητριάδη. Μα ξέρεις τον? Πολλά καλά. Αφού τελευταία και πας είναι καλά οι δουλειές του γραφείου του. Ρε Σίμα, πώς δεν τα ξέρεις για μου εσύ του τα? Εγώ? Κυκλοφορώ, κυρία Πάτρα, κυκλοφορώ και ακούω. Αλλά όμως η φιλενάδα του, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι Κυπρέα. Ήταν μια που... δικηγορίνα που δούλευκε μέσα στο γραφείο του. Όχι, Σίμω, όχι, με εκείνη χάλασε τα έχει ένα χρόνο. Τα επαντρεύτηκε η κοπέλα. Όχι, έχει 6 μήνες τώρα, έχει τα με μιαν άλλη. Μα πιάν τη Σβετλάνα? Ού, με τη Σβετλάνα έχει γερό που... Όχι, η Σβετλάνα έφυγε από την Κύπρο, πήγε πίσω στη χώρα τη. Όχι, μια που τη λαλούν η Ρένα. Τώρα που το όνομα δεν μπορώ να προσδιορίσω την εθνικότητα. Μπράβο σα. Τώρα λοιπόν ενάρκομαι πιο συχνά δαμέ για να μορφώνουμε. Πέντε πελάτες της, κυρία Πάτρα. Μπήκα μέσα, ήταν το κουτί. Τι είναι το κουτί? Λάλλοντας έτσι και έτσι. Εμέτρησα τις πέντε. Εβάλαν και πέντε μέσα. Κέρματα. Αλλά όπως πέντε καθέλιναν και κάτω, ρε πάω. Πάντως, η μια πρέπει να βάλει δυο, γιατί άκουσαν ντυνγκ, ντυνγκ. Που το πολύ ντυνγκ, ντυνγκ, σιγά σιγά να ξέρει και είναι τα κέρματα ρίξαν. Α, θέλει πολύ καιρό το πράγμα, κυρία Πάτρα. Αχ, μπάμπο μου, αλλά όπως το κουτί μας είναι να μείνει δαμέ για πάρα πολύ καιρό. Υπομονή, κυρία Πάτρα. Φασούλη, φασούλη. Συγγνώμη, μήπως υπάρχει κανένα ελεύθερο? Μισό λεπτό να πάω φοράξω ένα δάμος. Ναι, αλλά να αρκίσει. Πέντε λεπτά να το... Κοιτάξτε, εγώ βιάζουμε. Δεν θα αρκίσει, να πάω το φοράξω εδώ. Ευχαριστώ. Κάτσε εδώ, κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, βιάζουμε εγώ. Είστε του γραφείου? Περίπου. Συγγνώμη. Ξέρεις και λαλείς το φλιτζάνι? Ψεύτε πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω, ξέρεις και ευκευάζεις το? Πάνω κάτω, κάτι καταλάβω. Κάμε καφέ. Συγγνώμη. Κάμε μου καφέ, να πιω να μου το πεις στο φλιτζάνι. Κυρία, είστε ο Αδάμος. Πέτου να περιμένει, τώρα είναι να πιω καφέ. Λοιπόν, έχεις άγχος. Πολύ άγχος. Βάζει πολύ άγχοντικο πλάσμα, να. Έλα, κράτα, κάτσε για μέσα, παρακαλώ, γιατί κόφκες μου το φως. Εντάξει. Ναι.
Πες μου το όνομα σου. Εν τίποτε Άννα. Όχι, γιατί. Θωρώ ένα μεγάλο κεφαλαίο αλφα, θα με θωρείς το. Ναι. Και κολλητό, τέλεια σφιχτά πάνω του κολλητών, ένα κάπαν κεφαλαίο. Κάπαν κεφαλαίο. Ο Κίμωνας, ο άντρας μου. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται. Διότι είναι, κοιτάξτε. Κολλητό με πάνω στο αλφα, αλλά ούλην την ώρα θωρεί τσι. Ούλον τσι το μάτι του, κατά τσι. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Θωρείς τώρα που εμπουθωρεί. Σιγά σιγά. Α, σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, το κάπα θωρεί ποτσί και έχει... έχει έναν Ι. Ι. Ι, μάνα μου. Το όπως είπα, το κάπα θωρεί ίσα πάνω του, στο Ι. Τώρα, μην ξέρω τον το Ι. Γιώτα, εν εψιλο γιώτα, εν ήττα. Έφαίνεται καλά η ορθογραφία του. Άφησε την ορθογραφία, σε παρακαλώ. Α, τι παρακατώ, εγώ κατάλαβα. Κατάλαβες. Βεβαίως. Λοιπόν. Εξαιρετική, κύριε Πάτρο, εξαιρετική. Το καταδύναμη είναι. Λοιπόν, πρώτη φορά έρχεται να μου τα λένε όλα, το πιστεύετε? Για να το λες εσύ. Αλήθεια σας λέω. Ευχαριστώ. Πόσο κάνει? Α, όχι, εγώ δεν παίρνω χρήματα, δεν παίρνω. Μα σας παρακαλώ, πρώτη φορά μου συμβαίνει να μου τα λένε όλα, σας παρακαλώ να δώσω κάτι. Μα εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, εγώ δεν... Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να φύγω έτσι χωρίς να δώσω. Αν θέλετε να δώσετε κάτι, βάρτε τα μέσα στο κουτί, κυρία. Ευχαριστώ. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, να δώσω 30 στις άλλες που πήγαινα δεν μου λέγαν τίποτα και έδινα και 30 και 40, γιατί να μην δώσω εδώ. Μπράβο σας. Bye. 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 Μαρία Όλγα μου, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει ο μάνα μου. Ναι, είπε μου τα όλα κόρη, με το νί και με το σίγμα. Όι, όι. Όι, δεν την ξέρω ρε παιδί μου, δεν την ξέρω, πρώτη φορά τη βλέπω μπροστά μου. Ναι. Ναι, είπε μου συγκεκριμένα, μέχρι και ονόματα. Τι να σου πω, δηλαδή. Άτε ρε τώρα, ρε Όλγα μου τώρα, έχω διάθεση δηλαδή να σε πάρω πρωί-πρωί τηλέφωνο. Όχι, εν τι στο είπα, ρε παιδί μου τη άντρα, πώς θα πρόλαβα να πω τίποτε. Και λε. Α, πού να. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Μάλιστα. Ποιο? Την κυρία Πάτρα. Μα. Ένα λεπτό, η κυρία Πάτρα δεν εργάζεται εδώ. Είναι ραντεβού θέλετε? Α, μάλιστα. Ένα λεπτό. Δώστε μου το τηλέφωνο σας, θα της πω να σας πάρει, μάλιστα. Έγινε. Όλγα Κυριάκου, Σάντρα Κωνσταντίνου, Σοφία Μαλτέζου. Δηλαδή, τότε σου λες, θέλω να τους τηλεφωνήσω εγώ. Έτσι είπε ο Πάμπος. Μαρούλα, να πάω να πεις του Πάμπου να τις πιάσει τηλέφωνο τις κυρίες και να τους πει ότι εγώ έφυγα, μάνα μου, έφυγα. Επία στην Αμερική και έτσι ήρθα από την Αμερική. Α, μάνα μου, Πάτρα μου, μάνα μου, να βγει το όνομα σου. Εν τώρα, έφυγε, Μαρούλα, έφυγε, εγκατήσε μου. Πάμε να δω τα ονόματα. Γίνηκαν έξι μάνι-μάνι. Ναι, μαθαίνεις για εξαιρά αντιβού. Γιώργιος Χριστοφόρ, είμαι άντρας τούτος. Τι σημαίνει αυτό, ξενάκι μου, μόνο οι γενέτζες, δηλαδή θέλουν να νιούν την τύχη του στο φεντζάνι? Όχι, όχι, όχι. Τούτο σε ρώτησε αν ξέρει να ρίχνει τα χαρτιά, κυρία Πάτρα. Να του πεις ότι ξέρω να ρίχνω πέτρες, ρε. Παρετάτε, ρε, τες πελάρες. Ένα λεπτό, ρε, άντα μου, ένα λεπτό, δηλαδή για να έχουμε και καλό ρώτημα. Γιατί το πλάσμα, άμα θέλει να ανοίξει την τύχη του να μένει, μπορεί δηλαδή να το καταλάβουν το πράγμα. Ρε, ξέρουμε εμείς, ρε, να ανοίγουμε φλιντζάνια. Ξέρουμε να αλλούμε εντύχες. Πέ μου, έτω, σκευάζουμε ο ένας το φρυντζάνι του άλλου, περιπεζούμαστε, γεννούμε, διασκεδάζουμε. Τώρα να μου θέλεις, α, να περιπέζουμε και το ξέρω τον κόσμο. Ιδού. Ένα λεπτό, κύριε Πάτρα, τώρα, για να έχουμε και καλό ρώτημα. Γιατί εμένα που μου λαλείς για τη ξαφιά, την κοτσινομάλα και τη σιδαράτη, περιπέζεις με? Αγόρι μου, εσύ είναι χρυσάφι μου, ό,τι...
σου πω και κότσινε και πράσινε και κίτρινες. Ένα πέσα μέσα, ένα πέσα. Ρε Βαμπο, πέ μου, η κυρία που ήρθε πόσα ριελιά έβαλε μέσα στο κουτί. 30 λίρες. Και επειδή μια φιλέσπλανος κυρία έδωσε 30 λίρες, νομίζετε ότι θα διούν όλοι. Ένα λεπτό ρε Αδαμού, γιατί αν βρεθούν 5-6 φιλέσπλανες και βάλουν 30 λίρες μέσα στο κουτί, είναι κουράζουμε το καροτσάκι. Μπράβο ρε ξενάκι. Μα για κάθε πελάρα που λαλή λαλή όλοι μπράβο, αλίμονό μας. Και εγώ τι θα τους λέω ρε παιδιά, εγώ τι θα τους λέω πέτε μου. Ό,τι είπες και της άλλης. Τούτον αφήστε το πάνω μου. Και από μένα τι πληροφορίες θέλετε? Ό,τι ξέρεις κυρία Αντιγόνη μου, ό,τι ξέρεις. Μα αυτό είναι παραβίαση του ιδιωτικού απορρίτου, Μαρούλα. Ποτέ παραβίαση, γιατί είναι παραβίαση? Διότι κάποιος θα σας δίδει πληροφορίες για κάποιον και εσείς θα τις λέτε παρακάτω. Μα και να τις λάλλουμε πουδότε αλλού. Είναι που να τις κάνετε καλό. Να σου εξηγήσω, λοιπόν. Εσύ θα μας διάς πληροφορίες για την κυρία Αλφα, ας πούμε. Εντάξει. Εμείς τούτες τις λέμε στην Πάτρα. Και η Πάτρα τις πληροφορίες που τις ζούμε εμείς που μας είπες εσύ, θα τις διά πάλι πίσω στην κυρία Αλφα. Ποιος άλλος να τις ακούσει? Όχι, όχι. Τούν το πράγμα είναι παράνομο. Δεν θέλω καμία σχέση. Όχι. Να το μυριστεί η αστυνομία να μπερτέψουμε. Σιγά, κυρία Αντιγόνη μου. Θα με η αστυνομία έχει τόσο οργανωμένο έγκλημα να ξεχνιάσει. Με τους καφέδες της κυρίας Πάτρας να ασχολείται. Ναι, αλλά και τους καφέδες της κυρίας Πάτρας πάτε να τους οργανώσετε. Ναι, για το καροτσάκι του Μιχαλάκη. Για λίγες ημέρες ώσπου να μαζέψουμε το ποσό. Πόσες μέρες? Εξαρτάται από την πελατεία. Εμάν και ξέρω όλο τον κόσμο, Μαρούλα. Δυνατό. Οφ, τέλος πάντων, δώσ' μου τη λίστα να δω. Α, η Όλγα και η Σάντρα πρώτες. Ναι, είδες. Ο Κοκκής ο Χριστοφόρου είναι που θέλει να μάθει και βουράσε καφετσούδες. Τούτος, Πάτρα, κέρδισε στο χρηματιστήριο. Έναν εκατομμύριο σχεδόν. Ναι, αλλά το μισό έχασε εντό. Αφού συνέχεια επενδύει. Να του πω ότι τώρα έμπρεπε να ξαναπαίξει το χρηματιστήριο, έτσι. Πέρα του χάνεις τίποτε. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, σκέφτεται να παντρευτεί η Πάτρα. Ναι, προξενεύουν του μάλιστα και μια κοπέλα, χείραν, γύρω στα 50. Λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, παρόλα τα λεφτά σου έχεις μία στενοχωρία, μία σκιάνη στην ζωή σου. Ναι, βλέπω όμως και μία ντάμα εδώ. Μία ντάμα πίκα η οποία σε κοιτάζει με μεγάλη τρυφερότητα. Ο καημένη έχει πολύ ταλαιπωρηθεί στη ζωή της, πάρα πολύ όμως. Έχει μία ιδιαίτερη τρυφερή στάση απέναντι σου. Και αν εσύ, βέβαια, να το, αν εσύ αποφασίσεις και την βάλεις στη ζωή σου, η ζωή σου θα λάμψει, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε. Τούν την Αποστόλου δεν την ξέρω καθόλου. Τηλεφώνησε της Κλειός που τη ξέρει και έδωσε μου κάποιες λεπτομέρειες. Η Αποστόλου έχει μια κόρη, τελειόφοιτη, και φεύγει από το Λύκειο φέτος. Τα έμπλεξε με ένα στρατιώτη και η μητέρα της δεν τον θέλει. Και γιατί? Είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Γιατί να μπω έχουν οι μηχανικοί? Δεν έχει τίποτε, ένα πένταρος. Η Αποστόλου θέλει γιατρό για την κόρη της. Βλέπω στενοχωρία. Μεγάλη στενοχωρία, κυρία μου, κοιτάξτε. Έναν πολύ δικό σας πρόσωπο. Μα πολλά πολλά δικό σας. Τώρα αν ξέρω γιος σας, είναι κόρη σας, είναι... Αυτό δεν το ξέρω. Είναι... Στέκει εδώ και δίπλα του είναι έναν άλλον πρόσωπο το οποίο δεν είναι το δικό σας πρόσωπο, αυτό είναι ξένον, το οποίο κοιτάζει το δικό σας πρόσωπο έτσι κατάματα και τραβά το σαν μαγνήτη. Εσείς δε στέκεστε δίπλα στο άλλον πρόσωπο και προσπαθείτε να προστατεύσετε το δικό σας το πρόσωπο, καταλάβατε? Oh, thank you. Λουκία Δημοσθένους, Λουκία Δημοσθένους, έτσι είναι εδώ. Yeah. Ήταν αραβωνιασμένη και χώρισε. Και ο αραβωνιαστικός της δουλεύει στην τράπεζα, να δώσει μειωμένο δάχαμε. Πριν 2 μήνες έκαψαν το αυτοκίνητο. Μα η Λουκία? Όχι, η συνωνύμη είναι έναν εξιχνίαστο το έγκλημα. Κύριε Λέσσερ, εσύ ρε Σίμω, πότε δεν τα ξέρεις του τα ουλέγε? Εγώ έχω ένα φίλον ιδιωτικό detective.
πολλά να κατωμένο το φλιντζάνι σου. Τέλεια συγχυσμένο, μάνα μου. Κοιτάξτε, θωρώ τα μέσα αγάπες, χωρισμούς, φωτιές, αστυνομικούς, ορίστους ατζούλους, κατάρι σειρά. Κάνε εκεί. Το λοιπόν, θωρώ και έναν πρόσωπο που στέκει μπροστά σε μεγάλη πόρτα. Δεν ξέρω, αλλά αν δεν κάνεις μακριά από τούν το πρόσωπο που στη μεγάλη πόρτα, να μπερτέψεις άσχημα. Χωρίς τον έτο. Έτο, να μην. Τώρα, έτο. Danke schön. Του την τάμα η κουπά, είσαι εσύ αγάπη μου. Και δίπλα σου στέκει ένας φάντης πίτσας και ένας φάντης καρό. Και είσαι και ο Θωρούν πάνος. Αλλά εσύ θωρείς πάνω σε έναν άλλον φάντην καρό. Ευχαριστούμε! Oh, thank you! Danke schön! Σπαχίπα! Αν μου γράψεις άλλο 100. Άλλο 100, κυρία Πάτρα, γράψεις. Θέλω σε ρωμανούλα. 100. Πάμε καλά, ρε Άδαμο, α! Εγώ πάντως είμαι πολλά ευχαριστημένη. Κι εγώ είμαι πολλά, αλλά να τελειώνει με γλύωρα, γιατί να με πιάσουν μέσα και να πάω στη φυλακή, α! Γιατί κάνουμε καμιά παρανομία? Η φιλανθρωπία δεν είναι παρανομία, Πάτρα. Τα χαρτιά μου και το φλιτζάνι είναι πιαμιδής, είναι παρανομία. Εδώ μου. Μαγεία μου. Τι είναι εσύ, Εγγλέζιες, πώς θα πάσει? Γιατί? Εδώ κάνουμε μας 20. Μα τούτα όλα τα λεφτά, εσυνάξετε τα τον καφέ της Πάτρα. Και τα χαρτιά. Ναι, είναι πολύ επικαιρής επιχείρησης. Εγώ σκέφτομαι να προτείνω αυτήν τη μέθοδο και στις κυρίες της φιλοπτώχου αδελφότητος. Βοηθάτε με να μου πέσω. Ου, πολύ φιλομαθής έγινες, κυρία Δάμο. Μα, πέ μου, το έγεψε κανένα βιβλίο πολύ και αγόρασες τα έτσι με το κιλό. Είναι από την προσωπική μου βιβλιοθήκη, κυρία Πάτρα. Μάλιστα, ξυπουλάς την και την προσωπική σου βιβλιοθήκη. Είναι για σένα, κυρία Πάτρα, επιστημονική αστρολογία, τα άστρα και το μέλλον. Εγγλέζικα ξέρεις, applied astrology. Εσύ ξέρεις. Τόσα πολλά όχι, αλλά αρέσκουμε οι φωτογραφίες που μέσα. Και τι θα τα κάνουμε όλα αυτά, κύριε Αδάμο, 100, κυρία Πάτρα. Ο συναγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, κυρία Αντιγόνη. Α, τώρα κατάλαβα, κύριε Αδάμο. Με κάθε καθένα να του δούμε και από ένα βιβλίο. Για να ανταπεξέλθεις στον συναγωνισμό, κυρία Πάτρα, πρέπει να ανανεώνεσαι συνεχώς. Δεν πρέπει να μένεις στον καφέ και στα χαρτιά. Αυτά είναι με παλαιωμένη τεχνολογία και περιορισμένη δραστηριότητα. Και ποιος είπε ότι εγώ ένα μείνω σε τούτον το επάγγελμα. Το ποσόν εσυμπληρώθηκε. Εγώ βγαίνω σε σύνταξη. Η σωστή πρόβλεψη του μέλλοντος, Χαράλαμπε και Ξενάκη, είναι η ικανότητα να συγκεντρώνεις πληροφορίες, να τις ταξινομείς, να τις μελετάς και την κατάλληλη στιγμή, συνδυάζοντας το σύνολο των πληροφοριών με τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους, να προβλέπεις την εξέλιξη των πραγμάτων, αφού λάβεις υπόψη ορισμένους ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι πάντοτε επηρεάζουν την πορεία των πραγμάτων. Καταλάβετε? Είναι κανένας μέσα, καταλάβετε? Καλά, δεν ξέρετε. Ωραία. Εσύ ξανά και κατάλαβες? Α. Ορίστε. Ναι, εντάξει, παρακάτω. Πολύ ωραία. Ό,τι ακούσουμε για οτιδήποτε πρόσωπο, το καταγράφουμε στο αρχείο πληροφοριών και στο φάκελο του καθενός. Εσύ άρα, κουμπάρε, ένα φάκελο σου με τον κόσμο νουλό. Είδες που ποτέ φακέλους, Πάμπο? Όχι, μου. Στο κομπιούτερ θα τα γράφουμε νούλα. Ούτε να σας διούν την κάρτα τους και να τους λαλείτε εσείς το μέλλον. Και το παρελθόν. Εγώ έτσι σατανικά πράγματα μέσα στο γραφείο δεν τα θέλω. Δεν είναι μέσα στο γραφείο, Μαρούλα. Πού καλό, στο σπίτι της Αντιγόνης. Έξω στο μπαγκάκι. Και να σας θωρεί ο κόσμος, ρε. Μαρούλα, ο κόσμος θα βλέπει δύο ανθρώπους να πίνουν καφέ. Όταν είναι φανερά, δεν υποψιάζονται. Στηγιά σου. Κυρία Δάμο, μίλα μου να δω, ας σε ακούω. Έλα, κυρία Αντιγόνη, ακούεις με? Και εγώ ακούω, σε ρε Αδάμο. Είναι τα μουντούν τα παράσιτα, κύριε Αδάμο. Ρε Ξενάκη, μεν κάνεις παράσιτα. Αφού σας ακούω, ρε, τι να κάνω? Τα ακούω και εγώ. Μα εγώ όμως δεν ακούω. Τι είναι ανάγκη να ακούει και εσύ, κύριε Αντιγόνη? Ω, μας υπέκλεψαν τη συχνότητα μας, κύριε Αδάμο. Σιωπάτε, ρε, να κάνουμε τεστ. Μα τι προσπάθεις να κάνεις, ρε Αδάμο?
Η κυρία Αντιγόνη θα κάθεται έξω με το ακουστικό στα αυτή. Και εγώ θα τη υπαγορεύω τι θα λέει στον πελάτη Μπάμπο. Έχει του στεραρή μόνη τη ρε, να τη υπαγορεύει. Διότι τα στοιχεία Μπάμπο θα τα έχω εγώ στο PC. Έτσι να ακούν όλοι που τον ασύρματο ρε, άμα τζιάπο να του λαλεί. Όταν θα έχουμε πελάτη Μπάμπο, θα του αποσυνδέω. Κόψιμο νου του ρε. Κυρία Δάμο, μίλα μου, δεν ακούω τίποτε. Ναι, γεια σου κύριε Αντρέα. Η Μαρούλα είμαι. Όχι, δεν θέλω να μου σβήσεις κανένα πρόστιμο. Θέλω σε για άλλο πράγμα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι, ναι, τίποτε σπουδαίο. Τίποτε. Από να σου πω, να σου εξηγήσω. Δαμέ οι συνάδελφοι, για φιλανθρωπικούς σκοπούς βέβαια, να το εξηγηθούμε, βγάλουν κάτι φεντζάνια, λαλούν την τύχη, κάτι χαρτιά. Και μου αρέσκουν εμένα τότε τα πράγματα, κύριε Αντρέα. Δεν ξέρω, μου αρέσκω. Θέλω να σταματήσουν και... Ναι, θέλω να... Ακριβώς. Θέλω να φοηθούν λίγο. Μπορεί να έρθεις. Ναι, όχι με τη στολή σου. Με τα πολιτικά σου, ναι. Έτσι, να σε δουν να φοηθούν και μου σταματήσει τούτο. Εντάξει. Δεν έχουμε τίποτε συνέπειες. Όχι, για όνομα του Θεού. Έτσι λίγο για να τους φοητσάς. Εντάξει, κύριε Αντρέα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, θα μείνει πάνω μου, α. Άντε, γεια, γεια. Να πιείτε τον καφέ σας και μετά να αναποδογυρίσετε το φλιντζάνι. Μόνο μην το ανακατώσετε πάρα πολύ για να μην χαθεί η υποκαθούλιαση. Ευχαριστώ, θα επιστρέψω σε 2-2 λεπτά. Δάμο, τι θα του πω. Δεν μου τον ευκάλλει το φυσική, δεν αντιχωρεί, περίμενε λίγο. Τι ήταν και τον έβαλε μέσα του τώρα. Τι να τον αξούει, σου λέω, τι θα του πω. Ό,τι σου κατεβεί, λάλε του. Μάλλον ο πρώτος μας πελάτης, δεν του λαλό πελάρες, θα βγάλουμε κακό όνομα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς να βγάλουμε κακό όνομα, κύριε Αντιγόνη. Μπουσκόλια το λίγο, κύριε Αντιγόνη, απασχόλουμε με έναν λεπτό να του τα πω όλα. Βιαστήκατε να φέρετε πελάτες και πειλένα μπράμα, δεν ξέρετε για λόγου του. Μα γίνονται έτσι δουλειές. Πράγματι, ρε, δουλειές που δεν ξέρετε γιατί είναι καθόλου. Έτσι, θυμοπέτου. Βοηθάτε, ρε, τον ξέρει κανένα σα. Εγώ δεν τον ξέρω. Κάπου τον είδα εγώ, κάπου τον είδα. Αμα δεν τον βάλει ο νους μου. Θέλω να αναλύσει εσείς της κυρίας Αντιγόνης, κυρία Μάτα. Μου να της πω σιώρο ότι τον είδα τον άνθρωπο και ράθι μου με ποιος δεν είναι. Φύρε να πω. Κύριε λέεις. Είναι ο κύριος Ανδρέας. Ξέρεις το. Ο κύριος Ανδρέας. Ενώ Ανδρέας το όνομα του κυρία Αντιγόνη. Αχ, βλέπω έναν αλφα κεφαλαίο στο φλιτζάρι. Παντρεμένος με δυο παιδιά. Να παντρέψει λίγο καιρό την κόρη. Να παντρέψει την κόρη του σε λίγο καιρό. Έχει στεφάνι στο φλιτζάνι σας και πολύ σύντομα μάλιστα. Έχει μεγάλη θέση στην κυβέρνηση. Μεγάλη θέση στην κυβέρνηση, στην κυρία Αντιγόνη. Αχ, βλέπω να κάθεστε πάνω σε μια μεγάλη καρέκλα. Τώρα τι καρέκλα είναι αυτή, δεν ξέρω. Τι θέση είναι, Μαρούλα. Λαλίνε. Τι θέση είναι. Παιδιά, εμένα που λέει υπόξω να με κυρία Αντιγόνη με τον αστυνόμο τον Ανδρέα του οικονομικού εγκλήματος. Αστυνόμο.